κριτική διάλεκτος ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας και πολιτισμικής αφύπνισης. Με αυτό το θέμα που αναπτύχθηκε από ακαδημαϊκούς, ο Ιστορικός Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής του Αρκάδη πραγματοποίησε η μερίδα. Να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η κριτική διάλεκτος στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής ποικιλίας που χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα μπορεί να μπει ως κομμάτι της διδασκαλίας της γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την κριτική διάλεκτο, η οποία δεν θα πρέπει απλώς να εισαχθεί και να διδάσκεται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, αλλά και να κατανοείται από όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό, όπως μου δόθηκε ευκαιρία να τονίσω, εκείνο το στοιχείο το οποίο μας χρειάζεται είναι η αγάπη. Εάν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, θα κατανοούμε και τη γλώσσα. Η κριτική διάλεκτος είναι ένα θέμα για το οποίο έχει παλέψει πολύ ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής. Το Δεκέμβριο του 2017 απέστειλαν ψήφισμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το οποίο ζητούσαν να συμπεριληφθεί η κριτική διάλεκτος στη διδακτέα ύλη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης εξέφρασε το ενδιαφέρον του και ανέφερε ότι θα διαβιβάσει το αίτημα στη Φιλοσοφική Σχολή. Ωστόσο, έως τώρα ο Σύλλογος του Αρκάδη δεν έχει λάβει άλλη απάντηση. Επιστέγασμα την κριτική διάλεκτο με έτοιμα να ενταχθεί η διδαχή της στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο φυσικό της χώρο. Θεωρούμε ότι ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, όπως και η έκθεση βιβλίου με θέμα την κριτική διάλεκτο, και ευελπιστούμε συν Θεό να εισακουστούμε και στον κύριο Πρίτανη αλλά και στα αρμόδια τμήματα να ενταχθεί η κριτική διάλεκτος στο Πανεπιστήμιο όπως και η ποντιακή αυτή τη στιγμή. Ο Ιστορικός Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής του Αρκάδη συμμετέχει στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.